Την έρευνα, η οποία έρχεται σε συνέχεια ανάλογης έρευνας που διενεργήθηκε τον Ιούνιο, μόλις η χώρα είχε βγει από το lockdown, αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της δύσκολης οικονομικής επανεκκίνησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και της επισφάλειας που προκαλείται από ένα πιθανό δεύτερο επιδημικό κύμα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 73% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα θεωρεί ότι η πανδημία έχει θέσει σε κίνδυνο θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Στην ίδια έρευνα, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί όσον αφορά την τηλεργασία, με το 67% αυτών να την αξιολογεί αρνητικά ως προς την εξέλιξη των εργασιακών του δικαιωμάτων, κυρίως όσον αφορά τις αμοιβές του και τις ώρες εργασίας του. Το 67% των ερωτηθέντων την αξιολογεί αρνητικά ως προς την εξέλιξη των εργασιακών δικαιωμάτων του. Το 61% τη θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως προς τις ώρες εργασίας του. Το 60% τη θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως προς την εξέλιξη της αμοιβής του. Το 52% την αξιολογεί αρνητικά ως προς την προσωπική ζωή του και το 45% την αξιολογεί αρνητικά ως την επαγγελματική εξέλιξή του. Φυσικά και υπάρχει ανασφάλεια των νέων, γι' αυτό και πάρα πολλοί νέοι πηγαίνουν στο εξωτερικό είτε για να σπουδάσουν είτε για να εργαστούν. Είμαι ένας κάτοικος του εξωτερικού και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγα από τη χώρα, έτσι ώστε, γιατί αισθανόμουν ασφαλής. Είμαι συγκεκριμένα στη Γερμανία και εκεί έχω την ασφάλεια που επιθυμώ. Και δυστυχώς πλέον η χώρα αυτή δεν μου δίνει αυτά που επιθυμώ, όχι μόνο σε μένα και δυστυχώς και στους νέους της επόμενης γενιάς μας. Βέβαια, τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει αυτό το θέμα δεν το ξέρω. Γιατί εδώ τραβάμε όλο το εμβόλιο. Γιατί υπάρχει περίπτωση, είπαμε στην αρχή 9 μήνες θα περάσει να βγει το εμβόλιο, τώρα μπορεί να ξεπεράσει 9 μήνες, θα πάνε ένα χρόνο. Και αυτό δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις ώστε να σφίγγει ο πλοίος και να μην μπορούν να βρουν τη δουλειά οι άνθρωποι. Είναι πολλά παράγοντα. Όπως και τον Ιούνιο, έτσι και τον Σεπτέμβριο, το 32% των εργαζομένων δήλωσε ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας τους μετά την πανδημία. Κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλής. Όλοι φοβόμαστε. Το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μετά την πανδημία συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία και το 12% με μερική ή εκπεριτροπής απασχόληση. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο. Για ένα μεροκάματο το οποίο είναι μισό στην ουσία, γιατί η δουλειά έχει συρρυκνωθεί στο απειροελάχιστο. Την ίδια ώρα μειώνεται ο δείκτης αισιοδοξίας, καθώς το 52% των ερωτηθέντων εκφράζει αισιοδοξία για την πορεία της χώρας, ενώ απεσιοδοξία εκφράζεται και στο θέμα της εξέλιξης των αμοιβών, με το ποσοστό όσων δηλώνουν αισιόδοξοι για το μισθό τους να παρουσιάζει πτώση 3 ποσοστιαίων μονάδων και να διαμορφώνεται στο 32%. Όπως γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τα ένσημα, με τη μαύρη εργασία, με το ότι άλλα υπόσχονται εργοδότες, αλλά παίρνει εν τέλει. Με την ασυνέπεια, δηλαδή το ότι μπορεί να συμφωνήσεις σε ένα αλφα πράγμα, μια αλφα ημερομηνία, έναν αλφα μισθό και να μην ισχύει κάτι τέτοιο προφανώς. Γενικότερα υπάρχει εκμετάλλευση. Μείωση παρατηρείται και στο δίκτυο ασφάλειας της απασχόλησης, με το 54% των εργαζομένων να δηλώνουν αισιόδοξοι για τη διατήρηση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, 2% κάτω σε σχέση με τον Ιούνιο. Κοιτάξτε, υπάρχει παντού αυτό, σε όλη τη χώρα, παντού. Οπότε και να θες να βγεις κάπως έξω για να προχωρήσεις προς τα έξω, είναι λίγο, σε κρατά λίγο κάπως πίσω αυτό. Οπότε πιστεύω λίγο ναι, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα φύγει όπου να είναι. Θα εξαφανιστεί αυτό. Η ΓΕΣΕΕ ήδη από τον Ιούνιο είχε επισημάνει την ανάγκη για ένα ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τηλεργασία μετά από εξειδικευμένο κοινωνικό διάλογο με στόχο την ανάδειξη των θετικών και των γκρίζων περιοχών της. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Που υπάρχει αυτή η πανδημία, δεν υπάρχουν και δουλειές. Πρώτα-πρώτα κλείσαν όλα τα ξενοδοχεία, κλείσαν όλα τα μαγαζιά. Λογικό δεν είναι. Εσείς που είστε νέα παιδιά, να μην μπορείτε να βρείτε δουλειά. Τρεις μήνες μετά αποτυπώνονται με σαφήνεια αυτοί οι προβληματισμοί και η ανάγκη πλήρους θεσμικής παρέμβασης μοιάζει επιτακτική, τονίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Τέλος, χαρακτηρίζουν επιβεβλημένη κοινωνική αναγκαιότητα την πλήρη επαναφορά και ενεργοποίηση του κοινωνικού διαλόγου και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.